Oh, τι έγινε, ανεβήκαμε λίγο. Ω, oh, καιρό έχουμε να κάνουμε βιντεάκι ρε παιδιά, καιρό έχουμε να κάνουμε βιντεάκι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μέσα στο ράλι που όλοι τρέχουν, τι γίνεται, ανοίγουμε crypto.com. Βλέπουμε, ακόμα δεν μπήκα 10 ευρώ, χάθηκαν γάμο τα βίντεο. Λοιπόν, είναι η καλύτερη αγορά, βασικά η καλύτερη στιγμή να μπείτε στην αγορά. Γιατί το λέω αυτό. Εγώ καταρχήν έκανα ότι θα έκανε ένα κασμά πραγματικά. Δηλαδή, είδα εδώ στα top gainers το Γκέκο. Έκατσα τη δουλειά, είχα διάλειμμα 6 ώρα, ξέρω εγώ, 6,5 ώρα. Τώρα για βράδυ μιλάω, πριν κάνα 6 ώρα περίπου. Και έβλεπα το trend. Και έβλεπα πέφτει, ανεβαίνει, πέφτει, ανεβαίνει. Και ήμασταν κοντά στο 1 εδώ πέρα. 98 κάτι το αγόρασα. Έβαλα ένα κατοστάρι. Ανέβηκε τώρα, βλέπετε τη βουτιά εδώ. Και είχε ανεβεί μέχρι ε, 17, δηλαδή κέρδιζε ένα πενηντάρικο, έβαλε 100 ευρώ. Τώρα τι γίνεται, ανοίγω το πορτοφόλι για να δείτε πόσο ρουφιά είναι η Crypto.com. Δες εδώ. 105 ευρώ, 10.650.000, όχι, ναι, 10.651 για κάθε Έλληνα δηλαδή έχω αγοράσει. 10.600.000 δεν είμαστε στην Ελλάδα ή έχουμε πεθάνει πιο πολύ, είμαστε κάτω από 10. Ναι. 3.15 κράτησα για κάποιο λόγο αυτό. Όταν ήθελα εγώ ακριβώ 100 ευρώ να βάλω για κάποιο λόγο, έβαλε 105 ευρώ. Τα άλλα 3.15 είναι φόρο, δεν ξέρω, τραπέζι, επειδή αγόρασα με Visa. Και δεν είναι real time. Δείτε εδώ τώρα τι πουστιά μα έχει παίξει κρύπτο. Πατά στη μία ώρα γράφημα, και σου δείχνουν ότι έφτασε και 15.50 ενώ το βλέπα όλη την ώρα και δεν έφτασε ποτέ 15.50 τέλος πάντων με έπιασε τον grid και εμένα η για απληστία γιατί περίμενα το κατουσάρικα να το κάνω 200 αρικάκι. αλλά δείτε εδώ έχει μια εβδομάδα ανέβηκε και 640% διεκατό. βάζεις 100 ευρώ και έχεις 740 δηλαδή μέσα σε τα βάζει Δευτέρα και σήμερα είναι πέμπτη ας πούμε έτσι τι γίνεται τώρα που φούσκω τόσο πολύ αυτό Τώρα μου λέει αυτή τη στιγμή ότι κερδίζω 24 ευρώ. Θα έλεγα τώρα τι κερδίζω, αλλά τέλο πάντων έχω βάλει 105 ευρώ στην, στην ουσία και 43 λεπτά. Βλέπετε εδώ bot σε αυτό το συγκεκριμένο. Το Gecko Headquarters. Νομίζω είναι meme coin, δεν ξέρω τι είναι. Gecko is a meme coin inspired by Gordon Gecko. Ένα notorious businessman, μπλα μπλα τέλο πάντων. Υπάρχει αυτό το meme coin ώστε να είναι floggy killer και donkey killer. Και τέλος πάντων τρέχει πάνω στο erc 20 token. Και είναι πολύ ακριβή. Δεν ξέρω σε ποια λυσίδα είναι. Βλέπουμε όμω ότι τα meme coin τα περισσότερα τρέχουν στο Ethereum, νομίζω. Και το πρόβλημά μου ποιο είναι. Δείτε τώρα. Α πούμε, θεωρητικά εγώ 122 ευρώ, 115 ευρώ που λέει. Έστω ότι θέλω να τα πουλήσω. Έχω βάλει 108 ευρώ. Θέλω να πάρω 115 ευρώ πίσω. Πατάω sell. Δείτε εδώ. Και yeah. βάζουμε όλα τα γκέκο, 10 εκατομμύρια. Και πάρω 88,5 ευρώ πίσω. <laughs> ένα εικοσάρικο γαμισιάτικα θα πληρώσω ακόμα. Δηλαδή, τι, πώ περιμένετε να βγάλει λεφτά κάποιο από την crypto.com μετά. Πρέπει να διπλασιάσει τα λεφτά σου για να βγάλει ένα εικοσάρικο, να βγάλει με ρουκάμα του. Αυτοί χωρί να κάνουν τίποτα, κάθονται και χαλάνε το run όλο. Δηλαδή, αυτό το momentum που δημιουργεί, που δημιουργεί ο καθένας μας, κάθονται και το χαλάνε. Εγώ μπαίνω τώρα με το hype, ωραία, βλέπω την τιμή 1000, μου το πουλάει η crypto του 1100. Οπότε, αυτό βγάζει το κέρδος στο αγόρασμα. Θέλω εγώ να πουλήσω τώρα που έχει 1100, που εγώ το αγόρασα με 98-90, δηλαδή έχω ένα 20% κέρδος. Και με 20% κέρδος, παίρνω ένα παπάρι. Χάνω και 10-20 ευρώ. Είμαι 20% πάνω από ό,τι αγόρασα και χάνω. Και το trade ήταν πριν μισή ώρα που ήθελα να κάνω το βίντεο, λέγαμε χαλασμένη webcam, έπρεπε να κατεβάσω drivers, χαλασμένο το, το τηλέφωνο. Μέχρι να κάνω αυτέ τι μαλακίε για το βίντεο, ήδη χάθηκε το momentum που είχε το βίντεο και θα ήμουν πιο χαϊπαρισμένο που κέρδιζα συν 150%. Εν τω μεταξύ, το άλλο το αστείο είναι ότι επειδή είχα καιρό να βάλω στα crypto.com λεφτά, δείχνει ότι κερδίζω 17.000%. Έχουμε κάνει επί 170 τα λεφτά μα. Ουσιαστικά λέει: Έχω ανέβει κατά 110 ευρώ και 36 λεπτά δίπλα στη μεσαία στήλη. Οπότε, τι κάνουμε ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε πάλι στι φιλοσοφίε του κόλου Τι δικέ μου δηλαδή. Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Όχι. Ό,τι είναι να κάνουμε παιδιά είναι να το κάνουμε από τώρα μέχρι το Μάιο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το Μάιο θα έχει το halving το Bitcoin και. Το all time high θα το ξανασπάσει πιθανώς που είναι 81.000 θα είναι περίπου το all time high, 78 με 81 και μετά το αμέσως επόμενο resistance level είναι στα 100.000, 102.000 Οπότε, τι κάνετε Θέλετε να κάνω κάνα βιντεάκι για shitcoins τι θα αγοράσω Ήταν να αγοράσω 500 ευρώ σε μαλακίες Είδα σήμερα το hype Εγώ γκάλα ήθελα να αγοράσω όταν πέσει στα 0.35. Το τσεκάρο έχει τέσσερις μέρες, από την Κυριακή το τσεκάρο. Η μέρα είναι Τετάρτη. Τώρα πήγε πάλι στα 40 λεπτά. 4 λεπτά δηλαδή, ναι. το να πω. Αυτό το μήνα το Γκάλα έχει ανέβει 100% και βλέπουμε ότι κάνει μια τρομερή βουτιά εδώ. Κάνει ό,τι κάνουν όλα. Ethereum είναι. Και όπως βλέπετε το Bitcoin Ευρώ, 850 Απίστευτο έτσι. Είχε φτάσει και 63 κάπα Τα 2.600. Ευρώ. Δηλαδή σε δολάριο νομίζω κάπα τώρα θα σας γελάσω. Market cap. 1,2 τρίλιον έχει το bitcoin. Φανταστείτε. Μιλάμε για τρελά ποσά. Πραγματικά αγκαλιάστε την κάθε ευκαιρία να αγοράσετε ό,τι seed crypto μπορείτε να βρείτε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Είναι γεμάτο ευκαιρίε. Μπορείτε να ανεβείτε κι εσεί σε μια ρουκέτα και να πηδήξετε πριν σκάσει όπω τον Γκέκο, που για κάποιο λόγο η crypto.com σου δείχνει λάθο τιμέ. Δεν είναι αυτέ τι πραγματικέ τιμέ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα δείτε εδώ πέρα. Real time λέει ότι 11 και 4, που εγώ 11 και 4 το το κινητό να φορτίζει και το έβλεπα, λέει ότι έφτασε 15. Και τώρα έχει πάλι 10, έχει πέσει 50% από εκείνη τη στιγμή, γιατί όλοι πούλησαν. Έτσι είναι οι ρουκέτε όμω, παιδιά. Έχει. Εδώ πέρα λέει στο unrealized profit. Και τι θα γίνει αν πουλήσω αυτή τη στιγμή. Θα βγάλω 3 ευρώ, λέει. Πάπαλα. Θα τα βγάλει η crypto.com ακόμα ένα εικοσάρικο και 3 ευρώ. Και εγώ θα χάσω και άλλα λεφτά. Μόνο που αγοράζει με πιστοτική, γιατί να κάνω σέπα μεταφορά χάνω. Τέλο πάντων, μην ξαναλέω τα ίδια. Περιμένετε, έχουμε βιντεάκι ακόμα 350 ευρώ. Έχω να επενδύσω. Θα δούμε τώρα που θα τα σκάσω. Θα είναι ζαντολάστιχα για το αυτοκίνητο, θα είναι γάλα, κάτι θα είναι. Πιστεύω ότι δεν τελείωσε ακόμα το hype για τον Gecko. Δηλαδή θα κάνω και μια ανάλυση που εντάξει, είναι να σου μια ανάλυση σε κάτι που έχει τόσο τρομερό volatility. Αλλά όπως μπορούμε να δούμε κάτω, Market Cap κάνει 620 million το μήνα και τώρα έχει 22 million σε ένα Πήγε θέση 189 και είναι undervalued ακόμα. Πιστεύω ότι θα ανέβει κι άλλο. Δείτε τον Γκέκο εδώ πέρα. Το Πέπε, όλα τα memes έχουν ανεβεί. Τον Γκέκο. Δείτε εδώ. Γκέκο. Ε, το επόμενο που θα ήθελα να δούμε, έχω κάνει συνδρομή στον Crypto Degen. Να δω και αυτό τι βλέπει. Αυτό πρότεινε όχι πρότεινε, βασικά δεν είναι οικονομικό σύμβουλο. Αυτό πρότεινε το BIM. Ότι μπορεί να πάει επί 3, επί 5, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι τρελό. Δεν το βλέπω για την ώρα, το βλέπω πολύ σταθερό εγώ. Δηλαδή, δείτε, μέσα στη μια εβδομάδα τι έχει κάνει. Ναι, δεν μα δείχνει κιόλα, έχει καρκίνο το κρυπτοτελειακό. Που να σου γαμηθεί η μάνα. Δείτε, δηλαδή, αυτό το week 16%. Αυτό το month 130% πάνω. Δηλαδή, ήδη έχει διπλασιάσει τα λεφτά σου, αν κάνει υπομονή. 16 λεπτά πήγε 37. Τέλο πάντων, συντονιστείτε. Τώρα έχουμε συνδρομή. Είμαστε πιο premium. Βλέπω πιο πολλά πράγματα που μπορώ να παίξω κι εγώ μπαλίτσα. Ρίσκαρα ένα εκατοστάρικο. Μπορεί και να χαθεί όλο με το hype. Γιατί έτσι είναι το hype. Μπορεί να σε πάρει μαζί του η ρουκέτα και να σκάσει προ τα πάνω ή προ τα κάτω. Αναλόγω πότε θα πηδήξει. Με έπιασε η απληστία μου. Γιατί λέω: Εντάξει, το ράμα είναι να τα πάρει όλα η crypto. Α βγάλω και ένα 50 τουλάχιστον. Αλλιώ δεν τα βγάζω να πάνε αλλά πολλέ φορέ με έχει δικαιώσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι Πέμπτη, αύριο, Τσικνοπέμπτη, δηλαδή σήμερα σε ένα τέταρτο φτάνει Τσικνοπέμπτη. Σαββατοκύριακο τα κρύπτο έχουν συνήθω. Συνήθω, όχι όλα, αυτό δεν είναι απαραίτητα νόμο που λέω. Έχουν περισσότερο hype γιατί έχει πιο πολύ ώρα ο κόσμο να ασχοληθεί, δίνει τι δουλειέ του. Παρ' όλα αυτά, βλέπει εδώ το γράφημα των Gecko στα Top Gainers πρώτο. 195% σε 24 ώρε, what the fuck και μπορείς να το ρισκάρεις στα full new να μπει κάποιο που είναι από τη θέση 600 και πάνω τον Gallo τον το αγόρασα εγώ ήταν στη θέση 680 πήγε 666, πήγε 200, πήγε νούμερο top 50 στον κόσμο και κάπως έτσι είχα οκταπλασιάσει, πενταπλασιάσει τα λεφτά μου και πήρα μαξάκι όπως είπαμε πιο πριν Τώρα από αυτά εδώ που βλέπω, Δέλεαρ θα έλεγα ότι είναι το Helium Mobile. Πάμε να δούμε. Αυτά είναι στο Crypto Telecom. Έχω και Binance, ίσως αρχίζω να ασχολούμαι με εκεί, αλλά δεν μου αρέσει το user interface. Αφήστε μου κάτι στο σχόλιο όσο την Binance και αγοράζετε κρυπτο από εκεί, πώ βλέπετε τα trending και τα λοιπά στο Binance. Μήπω καταφέρουμε και βρούμε κάτι καλό και για όλου μα. Market cap 260 το μήνα, 5 million σήμερα. Περίμενα αυτό πώ θα πάει. Ξεφούσκωσε, έσκασε το momentum. Ακριβώ ένα τέτοιο γράφημα περιμένω να κάνει και το. Ε, το γκέκο που αγοράσαμε δηλαδή φούσκα φούσκα και μεγάλο ξανά φούσκα και τα εδώ πέρα τα βλέπεις πιο καθαρά βλέπετε 20% έτσι τιου 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 σε λεπτά μιλάμε σας αφήνω για το επόμενο βίντεο κούρασα τα ξέρω γεια σας